ελληνική ιστορία. Βάζουμε πλώρη για νέες επιτυχίες. Για μας, την Κύπρο και τους ανθρώπους της. RCB Bank. 25 χρόνια στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής ΔΕΚ και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις όσο αφορά τον προϋπολογισμό του κράτους. Ενώ στην συνέχεια θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου για τα νέα του συνδέσμου αλλά και για τις αντιδράσεις τους μετά από το κλείσιμο των φροντιστηρίων. Ενώ τέλος θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Τελώνη, οικονομολόγο, ο οποίος θα μας πει τις ευκαιρίες που πηγάζουν μέσα από την κρίση της πανδημίας. Θα πάμε όμως πρώτα μία βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις με τη συνάδελφο Κυπριάνα Σταύρου. Κυπριάνα, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε για μία βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα μόλ, τα οποία θέλουν να ανοίξουν και προτείνουν νέα μέτρα. Αντώνη, τη λιδάσκεψη πραγματοποίησαν την Παρασκευή εκπροσώποι εργαζομένων των εμπορικών κέντρων της Κύπρου με το Διοικητικό Συμβούλιο των ΜΟΛ και άλλους οργανισμούς, εκφράζοντας απογοήτευσή τους για την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ παράλληλα απέστειλαν επιστολή στον Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας όπως να κληθεί απόφαση. Στοχοποιούνται 600 επιχειρήσεις και περισσότεροι από 200.000 εργαζομένοι, ανέφερε ο κύριος Χαντζιπαντέλας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νικόσια ΜΟΛ, προσθέτοντας πως περισσότεροι από 12.000 εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν γιορτές με το 60% του μισθού τους. Μάλιστα, Αντώνη, εκπροσώποι των εμπορικών κέντρων προτείνουν και μια σειρά μέτρων για την επαναλειτουργία τους. Ποια είναι τα μέτρα που προτείνουν, Κυπριάνα? Ναι, Αντώνη, τα μέτρα που προτείνουν είναι καταρχάς να καλύψουν τα έξοδα για συνεχόμενη αλλά και ενισχυμένη επιτήρηση των χώρων διατήρηση μέτρων με από την αστυνομική δύναμη για να διασφαλιστεί αποτελεσματική και αυστηρή τήρηση των μέτρων, να ενισχυθεί το προσωπικό ασφαλείας των εμπορικών κέντρων που ελέγχουν την επισκεψιμότητα αλλά και την τήρηση των μέτρων όπως χρήση μάσκας, αντισηπτικών και τήρηση αποστάσεων, την διασφάλιση της αυστηρής τήρησης των μέτρων από αστυνομικές που αφορούν τον έλεγχο αριθμού επισκεπτών ανά κατάστημα, την αυστηρότερη καταμέτρηση των επισκεπτών στα εμπορικά κέντρα με τη χρήση συστήματος καταμέτρησης πραγματικών χρόνων, την πρόθεση χρήσης ηλεκτρονικών μετρητών από καταστηματάρχες για περαιτέρω έλεγχο του αριθμού των παρευρισκόμενων σε κάθε κατάστημα και την άμεση στήριξη της πολιτείας για πρόθεση υψηλότερων προστήμων σε καταστήματα που δεν τηρούν τα πρωτόκολλα. Θα δείξει λοιπόν αν θα δεχτούν οι αρμόδιες αρχές αυτά τα μέτρα. Μεταφερόμαστε στη Λευκωσία τώρα, όπου νέοι χώροι στάθμευσης κάνουν την εμφάνισή τους στην καρδιά της πόλης. Ναι, Αντώνη, με στόχο την αύξηση επισκεψιμότητας στην εντός των τυχών πόλων και στο αστικό κέντρο Λευκωσίας, ο Δήμος Λευκωσίας προχώρησε στη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Όπως σημειώνεται, πλην των αναβαθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενους χώρους στάθμευσης, πολύ σύντομα θα λειτουργήσουν χώροι στάθμευσης, οι οποίοι θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων, επισκεπτών αλλά και των κατοίκων της παλιάς πόλης. Να πούμε ότι τα μέρη όπου βρίσκονται οι νέοι χώροι στάθμευσης, Αντώνη, έχουν αρθηθεί στην ιστοσελίδα μας brief.com.cy. Και παραμένουμε στην Λευκωσία, όπου η πολυκατοικία Λυσαρίδη θα γίνει ξενοδοχείο. Ναι, σύμφωνα με ρεπορτάσεις brief, μπουτί ξενοδοχείο θα γίνει η πολυκατοικία Λυσαρίδη που βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας, το οποίο αναμένεται πως θα αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή. Οι εργασίες, Αντώνη, ξεκίνησαν πριν μερικούς μήνες, τον Ιούλιο του 2020 συγκεκριμένα, και συνεχίζονται πυρετωδώς, ενώ η όλη μεταμόρφωση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022 με κόστος που θα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Μιλώντας στην πρίφο ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Οικογένεσης Αντώνης Μαλτέζος, στην οποία η εταιρεία έχει μισθωθεί ο κτίριο για 99 χρόνια, ανέφερε πως το ξενοδοχείο θα διαθέτει 33 δωμάτια, με καθένα να έχει διαφορετικό σχεδιασμό και φωτισμό, εστιατόριο στο ισόγειο αλλά και μπαρ στην οροφή.
Ακόμα μία επένδυση λοιπόν στον τουρισμό εν μέσω πανδημίας, που αυτό μόνο αισιόδοξο μπορεί να χαρακτηριστεί κατά την άποψή μου. Η ΣΥΤΑ τώρα αναβαθμίζει ταχύτητες ή προσφέρει νέες συνδέσεις δωρεάν. Ναι, σωστά. Η ΣΥΤΑ σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και το Υπουργείο Εργασίας αναβάθμισε δωρεάν τις ταχύτητες υφιστάμενων υπηρεσιών διαδικτύου και προσέφερε δωρεάν νέες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας για την περίοδο 6 μηνών σε δημόσιους οίκους ευκαιρίες αλλά και σε παιδικές στέγες. Όπως αναφέρεται, με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσε την επικοινωνία ατόμων που διαμένουν σε οίκους ευκαιρίες αλλά και νέων σε παιδικές στέγες, που ήταν άλλωστε ο κοινός στόχος. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΣΥΤΑ, το δεύτερο κύμα της πανδημίας επέβαλε για ακόμα μια φορά κοινωνική αποστασιοποίηση, κάτι που επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας, κυρίως της μεγαλύτερης ηλικίας. Το γεγονός αυτό προστίθεται, ευαισθητοποίησε τους τρεις φορείς οι οποίοι αποφάσισαν να λάβουν αυτά τα άμεσα συγκεκριμένα μέτρα, επιτάσσοντας την δύναμη της τεχνολογίας για ενίσχυση της επικοινωνίας. Άλλη μια είδηση εταιρική μας έρχεται από την Μουσκίτα αυτή την φορά, όπου είναι υποψήφια για το Energy Global Award. Ναι, η Μουσκίτα Aluminium Industries προτάθηκε σαν υποψήφια για το Διεθνές Περιβαλλοντικό Βραβείο Energy Global Award για την εγκατάσταση του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου οροφής στην Κύπρο. Το Energy Global Award, να σημειώσουμε, Αντώνη, είναι το σημαντικότερο περιβαλλοντικό βραβείο στον κόσμο με περισσότερες από 180 συμμετέχοντες χώρες που προσφέρουν λύσεις για ένα βιώσιμο και παραγωγικό μέλλον. Στόχος του βραβείου είναι να προάγει την αναγνώριση και την πρόθεση καινοτόμων λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων από όλον τον κόσμο για την επίτευξη της προστασίας του περιβάλλοντος και της ευημερίας όλων. Και ένα σημαντικό μπόνους ύψους 200.000 ευρώ μοιράζει η Lidl στους εργαζομένους τους. Ναι, η διοίκηση της Lidl Κύπρου, Αντώνη, αποφάσισε αυτή τη χορήγηση χρηματικού μπόνους ύψους 200.000 ευρώ που θα δοθεί στους εργαζομένους λίγο πριν το τέλος του οικονομικού έτους της εταιρείας, το Φεβρουάριο του 2021 δηλαδή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η τρίτη αυτή έκτακτη ενίσχυση, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αποτελεί συνέχεια των έκτακτων μπόνους συνολικού ύψους 400.000 ευρώ που χορηγήθηκαν τον Μάρτιο του 20 και τον Ιούνιο του 20 κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα πιο πάνω αποτελούν την ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης της προσπάθειας όλων των εργαζομένων και ειδικά αυτών της πρώτης γραμμής στα καταστήματα και το φοιτητικό κέντρο. Άρα, στο σύνολο τους, η συνεισφορά στους εργαζομένους από την εταιρεία Lidl είναι 600.000 ευρώ. Ναι. Ωραία. Πολύ σημαντικό όντως ποσό και για την στήριξη των εργαζομένων. Ναι, πάμε τώρα να δούμε τα δάνεια. Fast e-loans είναι ο τίτλος της επόμενης είδησης. Δάνειο για κάθε ανάγκη από την άνεση του σπιτιού σας. Ναι, αυτό, Αντώνη, είναι τις οικονομικές ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και τις πρακτικές δυσκολίες των ημερών που ζούμε, έρχεται να εξυπηρετήσει η νέα πρωτοποριακή υπηρεσία της Έλληνας Finance, η Fast e-Loans. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η υπηρεσία Fast e-Loans από την Έλληνας Finance, όπως προαναφερά, αποτελεί μια επιπλέον λύση στις χρηματοδοτικές ανάγκες των Κυπρίων. Όπως σημειώνει η εταιρεία, Αντώνη, με την υπηρεσία Fast e-Loans μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για προσωπικό ή εταιρικό δάνειο ή υπηρεσίες factoring, προεξέφλωση επιταγών, διαδικτυακά μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Τώρα, ας σε πάρω στην τελευταία μας είδηση, Αντώνη, τώρα, όπου η Πετρολίνα με την νέα της προθετική ενέργεια αποκτήσει τα ποτήρια SPA και LOW για κάθε στιγμή, για κάθε εποχή, προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους πελάτες να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα προϊόντα SPA και LOW με έκπτωση έως και 74%. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, Αντώνη, πρόκειται για νέο πρόγραμμα το οποίο θα έχει διάρκεια 15 εβδομάδων και πιο συγκεκριμένα με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης P Energy Max αξίας 10 ευρώ σε πρατητήρια της Πετρολίνας Ajip και Eni θα δίνεται ένα κουπόνι και συμπληρώνοντας 8 κουπόνια στο ειδικό φυλάδιο οι δικαιούχοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση μέχρι και 74% ένα προϊόν Speak Low. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η συγκέντρωση των κουπονιών μπορεί να γίνει μέχρι τις 14 Μαρτίου, ενώ η εξαργύρωσή τους μέχρι τις 20 Μαρτίου. Κυπριάννα, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση από τις κυπριακές επιχειρήσεις. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια.
Θα μεταφερθούμε τώρα στις αγορές, βλέποντας τις τιμές του πετρελαίου και άλλων προϊόντων, ξεκινώντας λοιπόν με τον Brent που φαίνεται να παρουσιάζει μικρή αύξηση, το οποίο διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 50,75 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 47,30 δολάρια. Ο χρυσός τώρα, όπου η μία ογκία διαπραγματεύεται στα 1.834,9 δολάρια και αντίστοιχα στα 1.510,6 ευρώ, ενώ το 1 γραμμάριο είναι στα 58,91 δολάρια και αντίστοιχα στα 48,57 ευρώ. Η χρυσή λίρα Αγγλίας διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 355,62 ευρώ. Ενώ το ασίμι αναγραμμάριο διαπραγματεύεται στα 0,6331. Να δούμε πώς κινούνται και οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, με το δολάριο Αμερικής να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 0,8233, η λίρα Αγγλίας στο 1,1003, το φράγκο Ελβετίας στα 0,9267 και το δολάριο Καναδάς στα 0,6457. Στη δεύτερη στήλη μπορείτε να διαβάσετε με 1 ευρώ την αξία του νομίσματος που μπορούμε να αγοράσουμε. Η λίρα Τουρκίας τώρα σε σταθερά επίπεδα, όπου διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 0,1046, που αυτό σημαίνει ότι με 1 ευρώ μπορούμε να αγοράσουμε 9,5601 τουρκικές λίρες. Το Bitcoin τώρα, που φαίνεται να σημειώνει πτώση, διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στις 15.777 δολάρια, ενώ αντίστοιχα βρίσκεται στα 19.164 ευρώ. Να δούμε πώς κινούνται και τα καύσιμα σε πανκύπρια εμβέλεια, με την αμόλυβδη 95 η μέση τιμή της να είναι στα 1,069 και φθηνότερη τιμή στο 1,025 και ακριβότερη τιμή στο 1,118. Το πετρέλαιο κίνησης μέση τιμή είναι στα 1,087, ενώ η φθηνότερη τιμή αγγίζει τα 1,033 και ακριβότερη τιμή το 1,152. Με το πετρέλαιο θέρμανσης μέση τιμή να είναι στα 1,652, φθηνότερη τιμή στο 0,585 και ακριβότερη τιμή στα 0,899. Για όλες τις εξελίξεις για τον προϋπολογισμό του κράτους θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή ΕΔΕ και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Κύριε Ευσταθίου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είχε λοιπόν σήμερα Επιτροπή Οικονομικών συνεδρία. Ποιες είναι οι εξελίξεις όσο αφορά τον προϋπολογισμό του κράτους? Σήμερα αυτό το με το οποίο ασχολήθηκε η Επιτροπή Οικονομικών ήταν η εξέταση των τροπολογιών επί του προπολογισμού που είχαν κατευθεί από όλα τα κόμματα. Είναι περίπου τον αριθμό γύρω στις 70 τροπολογίες από σχεδόν όλα τα κόμματα και τοποθετηθήκαν τα μέλη της Επιτροπής σε κάθε μία από αυτές. Πρέπει να θυμίσουμε βεβαίως ότι οι τροπολογίες αφορούν μείωση κονδυλίων ή σταύρωμα ή δέσμευση κονδυλίων και δεν μπορεί μια τροπολογία να αυξήσει τις προβλεπόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό. Επομένως, αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι κάποιες αποκοπές, κάποιες μειώσεις κονδυλίων, κάποιες δεσμεύσεις κονδυλίων, ώστε πριν αυτές να προχωρήσουν στην εκταμείευσή τους, να απαιτείται να ενημερωθεί το Σώμα, η Βουλή δηλαδή, για το πού θα πάνε ή τι έχει γίνει ήδη με το κονδύλι. Αυτά έγιναν σήμερα, είναι η τελευταία πράξη πριν την
συζήτηση πλέον και ψήφιση του υπερπολογισμού που αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο το απόγευμα. Άρα θα συνεχιστεί η συζήτηση κανονικά στην Ολομέλεια 15, 16 και 17 με 17 και να 17. Είναι η ημερομηνία ψήφισης. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Από τις τροπολογίες τις οποίες έχετε αποδεχθεί, υπάρχει κάποια έτσι που ξεχωρίζει? Υπάρχουν κυρίως από ότι είναι τροπολογίες που αφορούν σε δέσμευση κονδυλίων. Δεν είναι τόσο η αφαίρεση και η μείωση δαπανών, όσο είναι η δέσμευση, δηλαδή η υποχρέωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης της Βουλής πριν την εκδαπάνηση των πιστώσεων. Πρόκειται περισσότερο για μείωση αμοιβών συμβούλων, οι οποίοι σύμβουλοι βρίσκονται σε διάφορα υπουργεία ή προχωρούν στο καταρτισμό εκθέσεων εμπειρογνωμόνων. Πρόκειται για μειώσεις που αφορούν ζητήματα λειτουργικών δαπανών σε υπουργεία, τα οποία εντάξει, σε τελική ανάλυση, αν κάποιος τα προσθέσει, μιλούμε για πολύ οριακή τροποποίηση του προϋπολογισμού, δηλαδή αν σκεφτείτε πόσες χιλιάδες εκατομμυρίων προβλέπει ο προϋπολογισμός μας, οι τροπολογίες αφορούν έναν ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα 50-60 εκατομμύρια. Άρα μιλούμε για αμελητές αλλαγές. Η ουσία παραμένει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να εξεταστεί στην βάση του, όχι με βάση τις τροπολογίες που επαναλαμβάνω γίνονται μόνο προς τα κάτω, δηλαδή ένα περιορισμό δαπανό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι ότι οι προϋπολογισμοί πρέπει να εξεταστούν στο τι θα έπρεπε να είχε να προβλεφθεί, τι θα έπρεπε να προβλέπει ο ίδιος ο προϋπολογισμός, κυρίως σε αναπτυξιακά έργα και σε κοινωνικές παροχές. Αυτό είναι και το μείζον ζήτημα, νομίζω, το οποίο θα απασχολήσει, θεωρώ ότι θα απασχολήσει την Βουλή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ή θα έπρεπε να είχε απασχολήσει την Βουλή, πέρα δηλαδή των πολιτικών ή των άλλων ζητημάτων, τα οποία μοιραία θα επηρεάσουν και την κρίση και την απόφαση και την ψήφιση του προϋπολογισμού. Στην ΕΔΕΚ τώρα, τι είναι αυτό που σας επηρεάζει, αν θέλετε, όσον αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού? Έχετε αποφασίσει καταρχάς? Θα συζητήσουμε σήμερα με τηλεδιάσκεψη το πολιτικό γραφείο για να καθορίσουμε την τελική μας θέση πριν την έναρξη της συζήτησης. Η γενική εντύπωση βεβαίως που υπάρχει και το γενικότερο κλίμα είναι ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν διαφέρει και πολύ από τους άλλους προϋπολογισμούς τους οποίους η ΕΔΕΚ για λόγους αρχής καταψήφιζε. Κυρίως είναι δύο τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ΕΔΕΚ. Το πρώτο είναι ο περιορισμός της αναπτυξιακής πρόβλεψης και δομής του προϋπολογισμού. Και ο δεύτερος είναι η συρρήκνωση ή τουλάχιστον η μη επέκταση παροχών, όχι από μία ανέξοδη αιμονή σε παροχές, αλλά κυρίως το γεγονός ότι έχουμε πληθώρα πάρα πολλούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι είναι τα θύματα μιας κρίσης, η οποία ξεκινά ουσιαστικά από το 2011-2012, περνά το 2013 με τη σαρωτική εκείνη κατάσταση και 2014 με τα κουρέματα, προχωρεί στην ανεργία και τώρα έχουμε εδώ και ένα και πλέον χρόνο τον περιορισμό λόγω της πανδημίας. Κρίση οικονομική. Επομένως, υπό αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε ο προϋπολογισμός να είναι πιο ευαίσθητος σε κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί πάρα πολύ, σχεδόν ανεπανόρθωτα από την κρίση. Επομένως, είναι αυτή η προσέγγιση της ΕΔΕΚ που διαπιστώνουμε ότι λείπει από τον προϋπολογισμό. Και η δεύτερη, εσείς ξέρετε καλύτερα, σε παρομοίου είδους υποθέσεις τη δεκαετία του 30 στο Μεσοπόλεμο στην Αμερική, εκεί όπου ακριβώς αδυνατούσε λόγω στενότητας χρημάτων, γιατί το χρήμα δυστυχώς στην Κύπρο το κρατούν
καλά, πολύ καλά οι τράπεζες και επιβάλλουν τέτοιους δρακόντιους νόμους και όρους περισσότερο, όχι νόμους, προκειμένου να έχουμε αδειοδότηση ή δανειοδότηση, ώστε ουσιαστικά η οικονομία μας να έχει αποστραγγιστεί από χρήμα. Εκεί ακριβώς που έχουμε κρίση και έχουμε και στένωση οικονομική, εκεί το κράτος επιβάλλεται να δράσει. Ήταν το New Deal επί Roosevelt, επί της κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, εκείνον έπρεπε να γίνει, εκεί δηλαδή όπου το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί ή το χρήμα δεν κινείται, το κράτος έρχεται με αναπτυξιακά έργα να προχωρήσει στην αναθέρμανση της οικονομίας. Παρόλα αυτά, κύριε Φταθίου, στην παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά αναπτυξιακών μέτρων, όπως νέους τρόπους. Ναι. Αυτά τα έργα είναι έργα τα οποία συζητιώνται εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι διεκπεραιωτική η εκδαπάνηση αυτή κάποιων άλλων ηλιμένων αποχρεώσεων. Εμείς λέμε επιπρόσθετη, δεν μπορεί η οικονομία να προχωρήσει. Άρα λέτε βασικά ότι χρειάζονται και νέα δρόμων, αναπτυξιακά μέτρα. Βεβαίως, με τρεις δρόμους ή με 15 γεφύρια. Δεν είναι αυτό, ή τέσσερις κόμβους. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή η κατάσταση πραγμάτων μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Και η κρίση οφείλεται κυρίως, το ξέρετε καλύτερα, είναι της πραγματογνωμοσύνης σας, της επιστήμης σας, ότι οφείλεται πρώτιστα στην έλλειψη ρευστού. Δεν υπάρχει ρευστό να κινηθεί. Η αγορά έχει μπλοκαριστεί. Με τα νέα μέτρα, αντιλαμβάνεστε, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα χειρότερα σε μερικούς μήνες. Αυτό το οποίο επιβάλλεται ήταν και είναι το κράτος να προχωρήσει με την ανάπτυξη. Όχι για να κάνει ανάπτυξη, δηλαδή μόνο και μόνο για να κάνει, για να βοηθήσει στην υποδομή, να προχωρήσει και η οικονομία του, η κοινωνία μπροστά. Με το ΔΥΚΟ όμως και το ΑΚΕΛ να έχουν αποφασίσει ήδη ότι θα καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό και ενδεχομένως και η ΕΔΕΚ σήμερα. Αυτό δεν θα επιβαρύνει περισσότερο τα οικονομικά του κράτους αλλά και τους πολίτες, εάν δεν ψηφιστεί δηλαδή ο προϋπολογισμός? Εάν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, η κυβέρνηση έχει δύο επιλογές. Ή παραμένει σε αυτόν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος, ή έρχεται και πλέον ακούει, για πρώτη φορά ακούει σοβαρά προτάσεις εισηγήσεις και συνδιαμορφώνει πλέον τον προϋπολογισμό, δεν τον καταθέτει, δεν είναι ζήτημα αυτός είναι ή τον παίρνετε όπως είναι και τον ψηφίζετε ή χάνετε, συνδιαμορφώνει προϋπολογισμό με βάση τις συνθήκες και βεβαίως τις προτάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν από όλους. Και από αυτούς που θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό και αυτούς που θα τον καταψηφίσουν. Άρα είναι, θα αναμένουμε κύριε Φταθίου τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες στην ολομέλεια της Βουλής. Και κυρίως οι εξελίξεις μετά την οποιαδήποτε καταψήφιση του προϋπολογισμού. Οφείλει το κράτος, οφείλει η κυβέρνηση για να λειτουργήσει το κράτος να ακούσει και να συνδιαμορφώσει τον προϋπολογισμό. Επομένως, στην έκκληση των κρατικών αξιωματούχων και των υπουργών ότι θα πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, αγιώτικα δεν θα έχουμε κράτος. Ο αντίλογος είναι ότι προκειμένου να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός ώστε να έχουμε κράτος, θα πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να μην κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι, μόνη αυτή θεωρεί ότι είναι το ορθό. Πρέπει να ακούσει, να προβληματιστεί και να συνδιαμορφώσει τον νέο προϋπολογισμό. Αν δεν το κάνει, είναι ευθύνη, αντιλαμβάνεστε, είναι ανάληψη πολιτικής ευθύνης για το μέλλον του τόπου. Ξεκάθαρο το μήνυμα σας, κύριε Φταθίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Στο βίντεο της ημέρας τώρα μεταφερόμαστε στην Γερμανία, όπου η εταιρεία Formicon αναπτύσσει ένα πολλά υποσχόμενο φάρμακο αντισωμάτων κατά του COVID-19.
Μια γερμανική εταιρεία λοιπόν επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη βιοϊσοδύναμων, biosimilars, που είναι παράγωγα προϊόντα βιοφαρμακευτικών προϊόντων, φαρμάκων, που ανάπτυξε λοιπόν η αυτή η εταιρεία ένα φάρμακο αντισωμάτων, με βάση πρωτεΐνες με πολλά υποσχόμενα ερευνητικά ευρήματα. Η γερμανική εταιρεία μαζί με τους ερευνητικούς συνεργάτες τους, τον καθηγητή Dr. Ulrich Protzer, πρόεδρο της έδρας επιδημιολογιών, και τον καθηγητή Dr. Johannes Bachmner, πρόεδρο έδρας της βιοτεχνολογίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου, ανακοίνωσαν τα αρχικά τους ευρήματα σχετικά με ένα πρωτεϊνικό φάρμακο σύντηξης αντισωμάτων που άρχισαν να αναπτύσσουν από τον Απρίλιο του 2020. Χρησιμοποιώντας λοιπόν δομικό σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή, η θεραπεία στοχεύει στον αποκλεισμό του ιού COVID-19 στο ανθρώπινο σώμα. Μετά και τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, έκλεισαν και τα ιδιωτικά φροντιστήρια, οπότε θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου για να μας μεταφέρει τις αντιδράσεις τους. Κύριε Μορφίτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Ράμου. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έκλεισαν τα ιδιωτικά φροντιστήρια από σήμερα, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Και μέχρι το Σάββατο ήταν η τελευταία εργάσιμη μέρα μας. Και πώς αντιδράτε σε αυτή την εξέλιξη? Πιστεύετε ότι ήταν δίκαια τα μέτρα? Εμείς ως Σύνδεσμος εξετάσαμε από την πρώτη... Φαίνεται ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ. Εξετάσαμε από την πρώτη στιγμή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Δεν είμαστε αντίθετοι ως προς το να πάρθουν μέτρα, απλά εμείς θέλουμε να παίρνουν μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση. Και να σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Δεν μπορείτε να έχουμε κλειστά τα φροντιστήρια την ίδια στιγμή που τα δημόσια, να έχουμε κλειστά τα φροντιστήρια των 10 και 15 ατόμων την ίδια στιγμή που τα ίδια παιδιά φοιτούν στα δημόσια σχολεία των 20 και των 25 ατόμων ανατάξει και των 200-300 μαθητών ανασχολείων, και να λέμε ότι αυτά τα μέτρα είναι προς την ορθή κατεύθυνση και δεν είναι αυτό που λέμε δεν εφαρμόζονται 2 μέτρα και 2 σταθμά. Άρα από τη στιγμή που παίρνετε ένα μέτρο, θα πρέπει αυτό το μέτρο να ισχύει για όλους όσους εμπλέκονται. Εμείς ως Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, που εκπροσωπούμε περίπου 700 μέλη, είμαστε κλειστοί και όλοι μας ανεξαιρέτως τηρούμε τα μέτρα με βλάβια. Πνευματική φοιτηση στα ιδιωτικά φροντιστήρια. Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Μορφίτη, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα με τη σύνδεση. Ωραία. Εξηγούσα προηγουμένως τη διαφωνία μας με τα μέτρα, λόγω του ότι οι μαθητές των φροντιστηρίων, τα οποία φροντιστήρια τηρούν ευλαβικότατα τα μέτρα της κυβέρνησης, τις αποστάσεις, τα θρανία, τα ατομικά κλπ. Αυτά τα παιδιά που φοιτούν το απόγευμα στα ιδιωτικά φροντιστήρια και τα οποία είναι αυτά τα παιδιά που τα πρωινά είναι στα δημόσια σχολεία, στα οποία δημόσια σχολεία βρίσκονται 20 με 25 παιδιά ανατάξει. Ενώ στα φροντιστήρια του απογεύματος είναι ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που συναθρίζονται σε μία εντάξη είναι 10 με 12. Άρα ως Σύνδεσμος, εξετάζοντας τις αποφάσεις τις πρόσφατες του Υπουργείου Παιδείας και Υγείας, θεωρούμε άδικο το μέτρο. Και θεωρούμε ότι τηρείται πολιτική 2 μέτρων 2 σταθμών σε σχέση με το τι ισχύει στα δημόσια σχολεία. Άρα θεωρείτε λοιπόν άδικο το συγκεκριμένο μέτρο. Ποια είναι τα αιτήματα σας τώρα? Έχετε μεταφέρει κάποια συγκεκριμένα αιτήματα προς τον Υπουργό Υγείας? Ωραία. Τα αιτήματα μας είναι προς το Υπουργείο Υγείας για να του εξηγήσουμε τις θέσεις μας και το αίσθημα της αδικίας που βιώνουμε
όλοι εμείς οι φροντιστηριούχοι, αφενός και αφετέρου προς την Υπουργό Εργασίας, γιατί να ξέρετε ότι η απόφαση αυτή επηρεάζει δυσμενώς τόσο τις επιχειρήσεις των φροντιστηρίων, οι οποίες δέχονται ένα οικονομικό πλήγμα, όσο και το προσωπικό των φροντιστηρίων, αρκετοί εκ των οποίων θα μείνουν στην ανεργία. Γιατί ένα φροντιστήριο δεν αποτελείται μόνο από καθηγητές. Το φροντιστήριο για να δουλέψει χρειάζεται οδηγούς λεωφορείων που παίρνουν και φέρνουν τα παιδιά στο σπίτι, χρειάζονται καθαρίστριες, χρειάζονται. Συνεχίζουμε να έχουμε ένα μικρό θέμα με την σύνδεση. Κύριε Μορφίτη, επαναλάβετε παρακαλώ όσον αφορά τους υπαλλήλους των φροντιστηρίων και θα ήθελα να μας εξηγήσετε επίσης γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν στα υφιστάμενα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Ωραία. Δεν είπα ότι δεν μπορούν να ενταχθούν. Αναμένουμε τα κάθε φορά που υπάρχουν μέτρα και υπάρχει κλείσιμο συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ακολουθούν μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας. Να σας μεταφέρω ότι οι συνεργάτης της Υπουργού Εργασίας στην εκπομπή μας δήλωσε ότι τουλάχιστον για τον Δεκέμβριο, για όσες επηρεαζόμενες επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί από τα νέα μέτρα, θα μπορούν να ενταχθούν στα υφιστάμενα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Εντάξει, αυτό είναι μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά θέλουμε να επισημάνουμε στο Υπουργείο Εργασίας ότι οι αποφάσεις αυτές που μας επηρεάζουν δυστυχώς δυσμενώς δημιουργούν πρόβλημα σε χιλιάδες υπαλλήλους των φροντιστηρίων οι οποίοι θα αναγκαστούν να πάνε και να προσφύγουν σε στήριξη. Άρα το πρόβλημα με τα ιδιωτικά φροντιστήρια, επαναλαμβάνω, είναι αφενός το αίσθημα αδικίας που υπάρχει και η πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών που είπα προηγουμένως με το κλείσιμο των ιδιωτικών φροντιστηρίων έναντι της παραμονής των δημόσιων σχολείων σε λειτουργία. Βεβαίως εδώ να σημειώσω ότι δεν ισχυρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να κλείσουν και τα δημόσια σχολεία. Απλά επισημαίνω το γεγονός ότι τηρείται πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Έτσι, απέναντι στα ιδιωτικά φροντιστήρια. Άρα, έχουμε μπροστά μας μια λυμμένη απόφαση. Υπάρχουν διατάγματα κλεισίματος, θα τα σεβαστούμε απόλυτα. Θα τα σεβαστούμε και θα παραμείνουμε κλειστοί, δίνοντας το μήνυμα ταυτόχρονα ότι νιώθουμε έντονα το αίσθημα της αδικίας. Και αυτή είναι η μια παράμετρος. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την αναγκαιότητα για στήριξη του κλάδου και των εργαζόμενων στα ιδιωτικά φροντιστήρια, τα οποία βεβαίως βλέπουμε κάθε φορά. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την σύνδεση, απολογούμε. Να το ξαναπαραλάβω. Ναι, φυσικά. Ωραία. Το δεύτερο θέμα έλεγα ότι είναι η αναγκαιότητα για στήριξη των υπαλλήλων που η εργασία τους επηρεάζεται από τα διατάγματα τα πρόσφατα. Άρα χαιρετίζουμε και είναι προς την ορθή κατεύθυνση τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας. Ήδη και εμείς με διάβημα μας έχουμε ζητήσει να δούμε και την Υπουργό, να της εξηγήσουμε βεβαίως και να τις μεταφέρουμε το μέγεθος, γιατί είναι αρκετές χιλιάδες οι επηρεαζόμενοι υπαλλήλοι που πλήττονται με τα διατάγματα. Αν σκεφτείτε ότι μόνο εμείς που είμαστε μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου είμαστε γύρω στους 700. Κύριε Μορφίτη, έχουμε... δεν θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε την τεχνολογία για τηλεκπαίδευση όπως γίνεται με τα λύκεια και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να παραμείνετε με αυτόν τον τρόπο ανοιχτοί, γιατί ίσως έτσι να οδηγηθούν και αρκετοί συνάδελφοί σας στην παρανομία, θα έλεγα, καθώς θεωρώ, είναι και περίοδος εξετάσεων, θα χρειαστούν ίσως κάποιοι μαθητές βοήθεια. Ναι, σας έχασα λίγο εσάς, νομίζω ότι κατάλαβα τι μου είπατε. Έχετε δίκιο, η τηλεκπαίδευση εδραιώθηκε στα ιδιωτικά φροντιστήρια από τον Μάρτιο του 2020, που ήταν τα πρώτα lockdowns. Είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι ως ιδιωτικός τομέας στο να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα, γιατί οι μηχανισμοί γενικά του ιδιωτικού τομέα κινούνται πολύ πιο γρήγορα από τους μηχανισμούς του δημόσιου τομέα. Έχουμε πάλι σχεδόν όλα τα φροντιστήρια τηλεκπαίδευση. Απλά επισημαίνω ότι οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά φροντιστήρια που επηρεάζονται δεν είναι οι καθηγητές
που... Σας χάνουμε και λίγο πάλι στην σύνδεση. Επαναλάβετε παρακαλώ. Ωραία. Παραλαμβάνω ότι δεν είναι οι καθηγητές οι οποίοι επηρεάζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση από τα μέτρα της κυβέρνησης. Αυτοί που επηρεάζονται είναι οι οδηγοί των φροντιστηρίων, των υποστηρικτικών προσωπικών, οι γραμματείς, οι καθαρίστριες. Τα φροντιστήρια δουλεύουν και σήμερα και προηγουμένως απολογούμε για την λήψη, εν πάση περιπτώσει. Επισημάνα και προηγουμένως ότι... Κύριε Μορφίδη, είχατε επισημάνει προηγουμένως, παρακαλώ. Ότι ο ιδιωτικός τομέας έναντι του δημοσίου κινείται με πολύ πιο γρήγορες ταχύτητες. Τα ιδιωτικά σχολεία και τα ιδιωτικά φροντιστήρια εφάρμοσαν τηλεκπαίδευση, εφάρμοσαν τα μέτρα του Υπουργείου, επειδή ακριβώς βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα και οι αποφάσεις είναι πιο γρήγορες, εφάρμοσαν τα μέτρα αυτά πολύ πιο γρήγορα και από το δημόσιο. Μάλιστα. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε κάτι μαζί σας, κύριε Μορφίτη. Σύμφωνα με το διάταγμα, μπορούν να γίνουν στο φροντιστήριο μαθήματα με έναν καθηγητή και έναν μαθητή ή κλείνουν τελείως τα φροντιστήρια? Όχι. Το έναν προς έναν επιτρέπεται. Όπως επιτρέπεται και στα γυμναστήρια, έτσι και σε εμάς, επιτρέπεται το έναν προς έναν. Υπάρχει διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και μπορεί να τη βρείτε και στο... Μάλιστα. Άρα επιτρέπεται ένα προς ένα στην τάξη του φροντιστηρίου. Στην τάξη του φροντιστηρίου, ναι. Τηρώντας τις αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, εννοείται. Μάλιστα. Κύριε Μορφίτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας και εύχομαι να εισακουστούν οι προτάσεις σας στις αρμόδιες αρχές. Να είστε καλά. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης, να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας. Για τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από την κρίση της πανδημίας, αλλά και την συμπεριφορά των καταναλωτών, θα μιλήσουμε με τον γνωστό οικονομολόγο Γιάννη Τελώνη. Κύριε Τελώνη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Από κάθε κρίση, λοιπόν, προκύπτουν ευκαιρίες. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που βλέπετε στην κυπριακή πραγματικότητα όσον αφορά, που προκύπτουν μέσα από την πανδημία του COVID-19? Ναι, νομίζω είναι μια ευκαιρία για να επανασυνδεθούμε με τις δομικές αλλαγές που πρέπει να βάλουμε στην οικονομία για να μπορέσουμε πια να πούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τον μετασχηματισμό που έρχεται με τα ηλεκτρονικά κομμάτια που ακόμα δεν τα έχουμε δει στην Κύπρο στο βαθμό που τα έχουμε δει σε άλλες χώρες. Ο κορονοϊός, ένα από τα καλά του κορονοϊού είναι ότι έχει επισπεύσει αυτή την αλλαγή, αυτή την τεχνολογική επανάσταση, αν θέλετε, η οποία αρχίζει να μας εγγίζει και εμάς. Άρα οι ευκαιρίες μάλλον θα προκύψουν από την τεχνολογική επανάσταση, όπως το έχετε ονομάσει. Θα έλεγα ότι εκείνο είναι το έναυσμα σε αυτό το πράγμα. Οι ευκαιρίες θα δοθούν από τις αλλαγές που γίνονται στην αγορά. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι βεβαίως ο κατά κάποιον τρόπο αλλαγή στον τρόπο διανομής των προϊόντων. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε μάθει όλοι ή έχουμε ανακαλύψει, αν θέλετε, το delivery στο σπίτι μας. Έχει γίνει πλέον από την Ευρώπη, μπορεί να φέρεις οτιδήποτε θέλεις σε 3-4 μέρες υπό κανονικές συνθήκες. Ακόμα και τώρα σε συνθήκες κορονοϊού μιλούμε για μια εβδομάδα. Οπότε ο καταναλωτής πλέον έχει μια απόλυτη κυριαρχία στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει το κανάλι από το οποίο θα εξυπηρετηθεί. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή και ειδικά στο λιανικό εμπόριο που θα μας έρθει. Παρ' όλα αυτά, να σας να πούμε εδώ ότι σε κάποιες χώρες παρουσιάζονται προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως με τους κούριερ, όπως συμβαίνει με την Ελλάδα, λόγω και αριθμού κρουσμάτων και των μέτρων. Σαφώς. Και αυτό είναι οι δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν. Για οτιδήποτε κάτι καινούριο γίνεται σε ένα μετασχηματισμό, τα πρώτα στάδια πάντα είναι δύσκολα, πάντα θα βρεις τα πρόβλεπτα.
Ο κορονοϊός ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έχει διαταράξει παραδοσιακά κανάλια αλλά και τα νέα κανάλια όπως προσπαθούν να μπουν στη ζωή μας. Αλλά το κρατώ σαν θετικό δεδομένο το ότι παρόλη την τεράστια αναταραχή που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός, αυτά τα κανάλια έχουν επιβιώσει. Και όχι μόνο ότι έχουν επιβιώσει, οι δυνατότεροι από τους παίκτες σε αυτόν τον τρόπο διανομής έχουν ισχυροποιηθεί. Που σημαίνει ότι οι νέοι επιχειρηματίες, οι νέα άτομα τα οποία μπαίνουν στην αγορά μπορούν να το κάνουν με επιτυχία. Δεν είναι η αγορά ένα θέσφατο, δηλαδή το οποίο είναι παγιωμένο σε 4-5 μεγάλους παίκτες και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Τρανή απόδειξη οι διαφορές που έχουμε δει τώρα με τον κορονοϊό. Άρα έχει μεγιστοποιηθεί, αν θέλετε, το παιχνίδι. Έχει μεγαλώσει η πίτα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχει αλλάξει και έχει αλλάξει και τα δεδομένα στο ότι ένας μικρός, έναν αλλά εφευρετικός επιχειρηματίας μπορεί κάλλιστα να βρει μέσω του διαδικτύου διάφορους προμηθευτές από το εξωτερικό, μπορεί κάλλιστα να στήσει το δικό του σύστημα διανομής με κάποιον υποεργολάβο, με κάποιες από αυτές τις εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτό το κομμάτι και να διαφημίσει με πολύ λίγο κόστος στα παραδοσιακά κοινωνικά μίντια. Μάλιστα. Ποιες είναι οι άλλες αλλαγές? Ποιες είναι οι άλλες αλλαγές που έχουν προκύψει? Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που θα προκύψει και η οποία θα πάρει όμως καιρό για να την καταλάβουμε. Το δεύτερο κομμάτι που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος εργασίας. Αρκετοί έχουμε ανακαλύψει το τι σημαίνει να δουλεύεις από το σπίτι. Έχουμε συνηθίσει στο να δουλεύουμε από το σπίτι, οπότε αυτό το πράγμα θα αρχίσει πλέον να χτυπά την αγορά των κτηρίων, των γραφείων. Μια εταιρεία η οποία επενδύει ένα 10%-15% κάθε χρόνο από τα έξοδα της στη διατήρηση ενός γραφείου, θα αρχίσει πλέον να διαρωτάται κατά πόσον αυτό το κόστος πρέπει να το πληρώνει, αξίζει τον τρόπο να το πληρώνει και τι όφελος παίρνει από αυτό το κόστος. Ήδη στο εξωτερικό έχουμε δει τεράστια γραφεία μέσα στο Λονδίνο να ερημώνονται, γιατί ήδη οι ιδιοκτήτες, ήδη οι οργανισμοί οι οποίοι τα δούλευαν μέχρι τώρα έχουν αρχίσει να εθαρρύνουν τον κόσμο να δουλεύει από το σπίτι. Πιστεύετε όμως, κύριε Τελώνη, ότι θα το δούμε και στην Κύπρο να συμβαίνει αυτό? Αργά ή γρήγορα, ναι, γιατί ο κόσμος έχει ανακαλύψει ξανά ότι παίρνει μια ελευθερία και ένα έλεγχο πάνω στη ζωή του. Δεν είναι αυτή η ρουτίνα την οποία θα σκεφτεί ότι θα πάει 40 λεπτά, θα καθίσει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δουλειά του. 40 λεπτά είναι κερδισμένα γι' αυτό. Εάν μπορεί να βάλει τον ίδιο τρόπο εργασίας και να είναι εξίσου παραγωγικός, όπως φάνηκε στο εξωτερικό ότι γίνεται αυτό το πράγμα, τότε αργά ή γρήγορα θα έρθει στην Κύπρο. Και κυρίως είναι το κόστος διατήρησης του γραφείου, το οποίο είναι πολύ πολύ ψηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα έξοδα μιας εταιρείας. Οπότε αυτοί οι οποίοι θα επιβιώσουν στην αγορά του γραφείου θα είναι τα γραφεία τα οποία είναι πολύ εξελιγμένα, πολύ αποδοτικά, δηλαδή από πλευράς ενέργειας, από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας, από πλευράς διασυνδεθιμότητας. Εάν δεν τα έχει αυτά ένα γραφείο, είναι μια μετριότητα, τότε κινδυνεύει να μείνει στα αζήτητα. Ελπίζω να μην συμβεί η αλήθεια είναι αυτό στην Κύπρο και να μην δούμε τουλάχιστον από τους πύργους που έχουν υψωθεί σε διάφορες περιοχές παραμείνουν αδειά. Ποιες άλλες αλλαγές τώρα έρχονται? Εντάξει, οι άλλες αλλαγές που έρχονται θα αφορούν το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα συστημικά προβλήματα της οικονομίας. Τα διαφορετικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία τα έχουν αρχίσει να κινηθούν εκεί και τα οποία θα έρθουν ξανά στο προσκήνιο για να τα αντιμετωπίσουμε μόλις περάσουμε την οξία φάση της κρίσης. Δηλαδή υπολογίζω μέσα στο 2022-2023 θα έρθουμε αντιμέτωποι πια με τα ατομικά προβλήματα της οικονομίας. Τη χαμηλή παραγωγικότητα, το γεγονός ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους, τα οποία θα έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και βεβαίως πρέπει να δώσουμε μια ριζική λύση στα μη εξυπηρετούμενα δανεία. Τώρα, όσο αφορά τους καταναλωτές, πώς έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους? Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να σκέφτονται πιο, αν θέλετε, τρισδιάστατα. Δεν υπάρχει μια αγορά στην Κύπρο όπως πήγαινες παραδοσιακά ή θα πας σε αυτόν τον λεγόμενο εμπορικό δρόμο, θα υποστείς την ταλαιπωρία του να βρεις ή να μην βρεις χώρο στάθμευσης και να χρειαστεί να τον πληρώσεις και να χρειαστεί παρακάτω να πας σε 4-5-10 καταστήματα για να πάρεις αυτό που θέλεις.
Έχει ένα διαδικτυακό κοσμοπροστάτη, μια επιλογή διαδικτυακού καναλιού, το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο πλούσιο. Έχει μια επιλογή να το αγοράσει από την Κύπρο, από το εξωτερικό, δηλαδή να συγκρίνει τιμές και να δει τι το συμφέρει. Έχει το δικαίωμα να το επιστρέψει πίσω, αν δεν του κάνει, χωρίς κανέναν κόστος, οπότε και αυτό το βάζει μέσα. Οπότε ανοίγουμε ένα καταναλωτή ο οποίος γίνεται πιο απαιτητικός και δεν θα δεχτεί οτιδήποτε απλώς και μόνο γιατί δεν υπάρχει επιλογή. Οι επιλογές αυξάνονται και πληθύνονται για τον καταναλωτή. Το οποίο για μένα είναι καλά νέα βεβαίως. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πρακτικές δυσκολίες, όπως π.χ. για τα ρούχα ένδυσης, τα είδη ένδυσης, η υπόδηση, πώς θα τα δοκιμάσει και τα λεφτά και τα λοιπά, να ψήσονται φυσικά τεχνολογίες. Σαφώς και ειδικά σε αυτήν την περίπτωση με τα ρούχα, βλέπετε έχουν ακόμα και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο να έχουν βάλει ασφαλίδες δικλείδας, παραδείγματος χάρη σου επιτρέπουν να επιστρέψεις πίσω τα ρούχα χωρίς κανένα κόστος δικό σου, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι ο πελάτης έχει κάποια φοβία ότι μπορεί να μην του κάνει ένα πράγμα το οποίο θα δοκιμάσεις για να το κάνεις. Εγώ βλέπω περισσότερο αυτή την, το κανάλι το διαδικτυακό να μπορεί να δουλέψει περισσότερο με αγαθά και υλικά τα οποία έχεις γνώση. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, ένα τηλέφωνο παραδείγματος χάρη, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα αντικείμενο, ένα έπιπλο, το οποίο έχεις τις διαστάσεις, το ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να παραγωγείς σε ένα showroom στη χειρότερη των περιπτώσεων και να το παραγγείλεις. Ακόμα και αυτοκίνητα θα καταλήξουν να παραγγείλουμε έτσι σχέδιο τη στιγμή που υπάρχουν οι προδιαγραφές πάνω. Τώρα... Ήδη στην Αγγλία γίνεται αυτό το πράγμα. Yeah. Δηλαδή δεν πρόκειται να είναι κάτι το επαναστατικό. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχει γίνει και έχει γίνει μάλιστα και λόγω κορονοϊού και βρήκαν ότι δουλεύει αυτό το στοιχείο. Τώρα, κύριε Τελώνη, με βάση και τα νέα μέτρα που έχουν κλείσει τα πολυκαταστήματα, έχουν κλείσει χωρί εστίαση τουλάχιστον όσον αφορά τον dining, δικαιούνται να κάνουν delivery και takeaway μέχρι κάποια συγκεκριμένη ώρα ακόμη. Πώς βλέπετε να επηρεάζεται η οικονομία από αυτά τα μέτρα? Κοιτάξτε, είμαστε ήδη σε μια κατάσταση ήμι λειτουργίας της οικονομίας. Αρκετοί από τους τομείς δεν δουλεύουν. Ήδη δουλεύουν με δυσκολία και σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη αυτό το μερικό lockdown, ας το πούμε, έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό τα ταχυφαγεία, τα εστιατόρια, τους χώρους διασκέδασης. Έχω ακούσει αρκετούς επιχειρηματίες να λένε ότι ακόμα και το takeaway, το delivery, είναι σχεδόν προς τη μια τους που γίνεται. Γίνεται απλώς για να εξυπηρετήσουμε οι πελάτες. Κάπου η αλήθεια είναι στη μέση σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι στημένοι με τρόπο που να μπορούν να βγάζουν λεφτά από αυτόν τον τρόπο διανομή. Έχει άλλους οι οποίοι δεν θα τα καταφέρουν. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεδομένων και των αλλαγών που γίνονται, είναι ποιες επιχειρήσεις σε τελική ανάλυση είναι βιώσιμες μέσω πρόθεσμα. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται στο εξωτερικό είναι οι λεγόμενες επιχειρήσεις vampires. Επιχειρήσεις οι οποίες τις κρατάς ζωντανές, αλλά τις οποίες πρέπει να αφαιθούν διότι έχει παρέλθει ο τρόπος λειτουργίας τους. Είναι παροχημένος πλέον ο τρόπος λειτουργίας τους. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα της οικονομικής, δημοσιονομικής πολιτικής είναι ποιες από αυτές τις επιχειρήσεις στηρίζω, αλλά δεν πρέπει να τις στηρίξω και ποιες είναι αυτές που αξίζει να στηριχθούν γιατί έχουν μέλλον στη μεταπορομιών εποχή. Οπότε τι μελιγενέστη, θεωρείτε ότι είναι καλύτερο αυτές οι επιχειρήσεις να κλείσουν για να μπορούν να επιβιώσουν μέχρι να περάσει αυτή η πανδημία? Υπάρχει ένα τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να στηριχτούν οι θέσεις εργασίας. Εκεί είναι το σημαντικό κομμάτι, διότι όταν με το καλό τελειώσουμε με αυτή την υπόθεση του κορονοϊού σε κάποιο χρονικό σημείο, ίσως τα μέσα προς τα τέλη του επόμενου χρόνου, η οικονομία θα πρέπει να επανέλθει. Για να επανέλθει η οικονομία θα χρειαστεί μια μεγάλη δόση ζήτησης. Αυτή τη στιγμή το τι έχουμε κάνει είναι έχουμε περιορίσει σαν κράτος ή σαν κράτη, αν θέλετε, τη ζήτηση από την οικονομία. Με το lockdown τι κάνει στην ουσία, το lockdown περιορίζει τη ζήτηση. Αφαιράζει δηλαδή ζήτηση από την αγορά. Αφαιρώντας ζήτηση από την αγορά, ουσιαστικά μειώνεις τη δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Τελώνη, οι προβλέψεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως μας ανάφερε και στην εκπομπή μας,
είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα μεγαλώσει με 3% περίπου την επόμενη χρονιά, λόγω και μιας έκρηξης στον τουρισμό. Ασπάσεστε αυτή την απόψη? Ελπίζω να είμαστε, αναμένω ότι θα είναι ακόμα και περισσότερο, ίσως και περισσότερο από αυτό. Αυτό ξεκινάς με το ότι μέχρι να διαδοθεί το εμβόλιο, μέχρι να ξαναστηθούν οι αεροπορικές εταιρείες, μέχρι να ξαναοργανωθούμε σε αυτόν τον τομέα, θα μας πάρει καιρό. Γι' αυτό είμαστε στο 3. Το 3 δεν είναι ικανοποιητικό. Πρέπει να βγούμε στο 6-7% για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και προσβλέπω ότι από το 2022 θα κινηθούμε σε πολύ πιο ψηλά επίπεδα από το 3%. Γι' αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, γιατί θέσεις εργασίας σημαίνει μισθούς, σημαίνει ζήτηση στην οικονομία. Σημαίνει ακριβώς αυτό που λέμε ανάπτυξη. Το θέμα είναι ποιες από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι θέσεις εργασίας οι οποίες θα είναι μόνιμου τύπου, δηλαδή οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επιβιώσουν και μετά την εποχή του κορονοϊού, και ποιες από αυτές τις επιχειρήσεις θα ανακαλύψουν ότι ναι, μεν τις διατηρήσαμε σε ζωή αυτά τα δύο χρόνια, αλλά από εκεί και κάτω από μόνος τους δεν μπορούν να βγουν από πάνω. Κλείνοντας, κύριε Τελώνη, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το 2021, όσον αφορά την οικονομία φυσικά. Για το 2021 θα είναι η επανεκκίνηση. Η σωστή επανεκκίνηση της οικονομίας και να ετοιμαστούν κυρίως ο κλάδος που μας φέρνει το παραπάνω εισόδημα, το τουριστικός κλάδος, να είναι έτοιμος και σε θέση να εξυπηρετήσει τουρίστες. Με τον σωστό τρόπο και τις σωστές τιμές, με τις σωστές δομές. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τεράστιο ανταγωνισμό και θα έχουμε τεράστιο ανταγωνισμό από τουρίστες. Θα υπάρχει μια τουριστική δύναμη, πολύ πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι τα προβλήματα με τον κορονοϊό έχουν τεθεί υπό έλεγχο και είναι ένα μεγάλη υπόθεση αυτό το κομμάτι. Είναι ακόμα αμφίβολο αν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Άρα πρόκληση, κύριε Τελώνη, παραμένει η επανεκκίνηση της οικονομίας που θα πετύχουμε με τον τουρισμό, και ως δεύτερη πρόκληση θα λέγαμε είναι να μπορούμε να νικήσουμε τον ανταγωνισμό όσον αφορά τον τουρισμό στη γύρω περιοχή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Αυτά είχαμε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, για σήμερα. Αύριο πάλι κοντά σας στις 11:05. Να είστε καλά. Ιστορία. Βάζουμε πλώρη για νέες επιτυχίες. Για μας, την Κύπρο και τους ανθρώπους της. RCB Bank. 25 χρόνια στην Κύπρο.